Καλημέρα. Καλημέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους. Με υγεία και ασφάλεια εύχομαι. Αμήν. Και κοινωνική ηρεμία, γιατί βαλόμαστε από παντού και πρέπει έτσι λίγο να ηρεμήσουμε και όσα κοινωνία λέμε. Όταν είμαστε, θεωρώ, υγιείς και υπάρχουν συνθήκες για να νιώθουμε ασφάλεια στο σπίτι μας, στην εργασία μας, θεωρώ ότι έχουμε τη δυνατότητα να τα παλέψουμε και να ανταποκριθούμε στα περισσότερα τουλάχιστον. Τουλάχιστον τα βασικά αγαθά πρέπει να τα έχουμε. Και αυτά σίγουρα τα βασικές αξίες είναι η υγεία και η ασφάλεια που νιώθει κάποιος για να μπορεί και να ζήσει και να δημιουργήσει. Κυρία Κοζηράκη, νέα καθήκοντα, να μας το πείτε έτσι λίγο αυτό το διαδικαστικό. Τι σημαίνει ειδική γραμματέας και τι σήμαινε συντονίστρια και αν θα έχουμε νέα συντονίστρια στη συνέχεια, έτσι λίγο να πούμε το διαδικαστικό. Τον περασμένο Μάιο είχαν λήξει πενταετής θητεία των συντονιστών μετά από αξιολόγηση του ΑΣΕΠ. Η πενταετής αυτή θητεία λοιπόν είχε λήξει. Τότε για δύο από τους 7 συντονιστές ο Υπουργός Εσωτερικών, όπως προέβλεπε ο νόμος, έκανε ανανέωση της θητείας με δική του απόφαση. Συνέχεια τον Ιούλιο υπήρξε νόμος ο οποίος έλεγε ότι πλέον το σύστημα διοίκησης των αποκεντρωμένων θα είναι αυτό, θα έχει μετακλητό ειδικό γραμματέα και συντονιστή, ο οποίος είναι περίπου στο μοντέλο που διοικούνται τα υπουργεία, δηλαδή που έχουν θεματικούς γενικούς γραμματείς, υπηρεσιακούς γραμματείς, οι οποίοι ασχολούνται με τα θέματα εσωτερικής λειτουργίας του κάθε φορέα. Και στη συγκεκριμένη λοιπόν περίπτωση ορκιστήκαμε τον Δεκέμβριο, τον περασμένο Δεκέμβριο, οι 7 ειδικοί γραμματείς των αποκεντρωμένων διοικήσεων. Οι συντονιστές προβλέπονται ότι ξανά θα γίνει προκήρυξη των θέσεων για να διοριστούν οι νέοι συντονιστές. Στο μεσοδιάστημα αυτό, τη θέση αυτή την αναλαμβάνουν οι αρχαιότεροι γενικοί διευθυντές του φορέα. Έχουμε δηλαδή ασκούσα καθήκοντα συντονιστή στην αποκεντρωμένη διοίκηση, η οποία, όπως σας είπα, ασχολείται με τα θέματα κατά αποκλειστικότητα τα εσωτερικά, δηλαδή θέματα οικονομικού προϋπολογισμού και θέματα προσωπικού. Ωραία. Καλή επιτυχία λοιπόν στα νέα σας καθήκοντα. Και μέσα από αυτήν τη νέα ιδιότητα λοιπόν πλέον θέλουμε να θέσουμε στο τραπέζι της σημερινής μας συζήτησης δύο θέματα. Το ένα θέμα είναι η νήσος χρυσή και πώς θα λειτουργήσει φέτος το όλο αυτό σύστημα. Και το δεύτερο θέμα είναι οι εργάτες γης. Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε από τη χρυσή, να δούμε τι νεότερο υπάρχει, πώς προχωράνε και οι εργασίες στην Επιτροπή που έχει συσταθεί και πώς θα λειτουργήσει φέτος το νησί. Έχουν πάρθει κάποιες αποφάσεις? Αυτή τη στιγμή είναι εν τη εξελίξη πολλά πράγματα. Ένα χρόνο μετά τη λειτουργία της Επιτροπής, μόλις ολοκληρώσαμε την αιτήσια αναφορά που χρεούμαστε απέναντι στο Υπουργείο Περιβάλλοντος για τα πεπραγμένα. Ουσιαστικά συμβαίνουν πράγματα σε επίπεδο εργασιών, μελετών, ερευνών. Δηλαδή το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, το ΜΑΙΚ, παρακολουθούν το οικοσύστημα και τον οικότοπο τακτικά και καταγράφουν τα στοιχεία που χρειάζεται για να δούμε γιατί νοσεί αυτό το οικοσύστημα. Έχουν γίνει κάποιες εργασίες πάνω στο νησί, πέρα από την απομάκρυνση μπαζών και σκουπιδιών. Έχουν γίνει από μια δασοτεχνική εταιρεία κάποιες μικρές εργασίες οριοθέτησης του οικοτόπου. Μπήκαν κάποιες πινακίδες, απομακρύνθηκαν όλοι σπασμένοι διάδρομοι και τα πεταμένα ξύλα είχαν πάνω στο νησί. Και το πιο σημαντικό, μέχρι το Φλεβάρι θα υπάρχουν πρώτα παραδοτέα σε σχέση με το κέντρο φύλαξης και τη μελέτη φέρουσας ικανότητας του νησιού. Τα παραδοτέα είναι για το Φλεβάρι, το επόμενο μήνα δηλαδή, τα οποία θα καταδείξουν την κατάσταση και βάσει αυτών η Επιτροπή. Είναι πολύ κρίσιμες δηλαδή οι δύο μελέτες αυτές και της φέρουσας ικανότητας και της φύλαξης, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Σε κάθε περίπτωση, γιατί αυτές διασφαλίζουν το πώς θα μπορούμε να συνεχίσουμε να προστατεύουμε ικανά αυτό το οικοσύστημα. Δεν θα γυρίσουμε ξανά σε μια εντελώς ληστική ηχρική εκμετάλλευση, η οποία βλέπει τη χρυσή σαν ένα οποιοδήποτε τουριστικό θέρετρο και ως μια
προστατευόμενη περιοχή και όπως πρέπει να την, να τη βλέπουμε. Φυσικά, νομίζω το παράδειγμα της δουλειάς στη Κρυσή έδειξε και την αναγκαιότητα και για άλλες προστατευόμενες περιοχές, όπως ήταν οι πρωτοβουλίες που πήραν στα Χανιά, συμφωνία, σύμπραξη και πρωτοβουλία και των πολιτικών και των αυτοδιοικητικών αρχών να προχωρήσουν στη λήψη ουσιαστικών μέτρων για τις δικές τους παραθαλάσσες προστατευόμενες περιοχές και ώστε να καταφέρουν και αυτοί να προστατεύσουν ό,τι έχει απομείνει πλέον για να προστατευτεί και πριν φτάσουν σε οριακά επίπεδα όπως πραγματικά φτάσαμε στη Χρυσή. Υπάρχουν ακόμη μπάζα που θα πρέπει να, ή άλλα υλικά που θα πρέπει να απομακρυνθούν από το νησί? Γιατί στην εργολαβία που κάναμε μπορούσαν τα πρωτόκολλα κατεδάφισης αποφάσεων που είχε εκδώσει η δασική υπηρεσία. Ο εργολάβος δηλαδή έριξε αυτά τα συγκεκριμένα κτίσματα και απομάκρυνε αυτά τα σκουπίδια. Δεν μπορούσε να επέμβει για να μαζέψει, να καθαρίσει το νησί. Υπάρχουν ακόμα αρκετά τέτοια, τόσο μπάζα όσο και σκουπίδια, τα οποία βλέπουμε να ογκομετρήσουμε ουσιαστικά, κάνοντας μια προγραμματική σύμβαση, βρίσκοντας μια μικρή χρηματοδότηση, ώστε να τα απομακρύνουμε ακριβώς τον ίδιο, με ακριβώς τον ίδιο τρόπο. Το ζήτημα όμως σε κάθε περίπτωση είναι να διατηρηθεί αυτή η κατάσταση με την έννοια μη παραγωγής πλέον. Για να δούμε δηλαδή σε λίγο χρονικό διάστημα ξανά. Για εμάς αυτό σαν αποκεντρωμένη είναι μια ιστορία που συμβαίνει πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή έχουμε και με τη δασική υπηρεσία είχαμε κάνει και παλιότερα κατεδαφίσεις. Είχαμε απομακρύνει με μεγάλο κόστος και κόπο, γιατί είναι μια νησιωτική περιοχή μακριά από την ενδοχώρα. Είχαμε απομακρύνει αυτά και ακριβώς λίγο μετά δημιουργούν ακριβώς ίδιες καταστάσεις, το οποίο είναι κάτι πολύ λυπηρό. Πολύ λυπηρό, γιατί ουσιαστικά αυτό που έχει κάνει είναι την πλήρη αποξίωση και υποβάθμιση αυτού του χώρου, το οποίο έχει φανεί ότι ήταν ένα προϊόν τουριστικής εκμετάλλευσης, το οποίο θα είχε και μια συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης, την πλησιάζαμε κιόλας, θεωρώ. Υπήρχαν αγγελώσεις έτσι σε όλη αυτή τη διάρκεια που λειτουργήσε η Επιτροπή αυτό τον ένα χρόνο που θα έπρεπε να τρέξουν λίγο πιο γρήγορα κάποια πράγματα και δεν έχουν γίνει. Υπάρχει δηλαδή καθυστέρηση που ίσως να επηρεάσει και το πώς θα λειτουργήσει τελικά φέτος το νησί. Υπάρχουν μεγάλα ζητήματα και θέματα και προβλήματα τα οποία τα αντιμετωπίζουμε πολύ συχνά λόγω διαδικασιών, ειδικότερα στη δημόσια διοίκηση. Για παράδειγμα, για την γραφειοκρατία εννοείται καθυστερήσεις. Για την σύναψη των προγραμματικών συμβάσεων, μετά τρέχαν όλα αυτά, η οποία έχει μια φοβερή καθυστέρηση να αυτούν οι προγραμματικές συμβάσεις και τελικά να βρέθηκαν ένα-δύο φιλότιμα άτομα το οποίο το πήραν πάνω τους και τα τρέξαν, τα δουλέψαν, τα παρήγαγαν και τα τρέξαν να συμβούν. Είχαμε ζητήματα όπου υπήρχε η στεναρή εναντίωση του Δήμου σε ό,τι είπε η Επιτροπή πρότεινε ή σκεφτόταν. Είχατε δηλαδή το Δήμο απέναντί σας, το Δήμο Ιεράπετρας απέναντί στην Επιτροπή εννοείται. Δεν μπορώ να πω ότι ο Δήμος Ιεράπετρας ήταν απέναντι στην Επιτροπή, πάντως σε πολλές πρωτοβουλίες και ενέργειες της Επιτροπής. Ο Δήμος Ιεράπετρας έχει γενικότερα μία άγονη διάθεση να σταθεί απέναντι, αξιώνοντας αρκετά το ρόλο της Επιτροπής. Η Αντιδήμαρχος, η κυρία Ρουμελιωτάκη, συμμετέχει στις τελευταίες συνεδριάσεις στην Επιτροπή. Βρισκόμαστε σε επαφή και επικοινωνία. Ότι αν ίσχυε το μοντέλο των Χανίων, που υπάρχει εδώ που φτάσαμε πλέον μία σύμπλευση όλων για να γίνουν κάποια πράγματα, θα ήταν πολύ καλύτερα. Θεωρώ ότι αν ήμασταν ενωμένοι και συμφωνούσαμε σε κάποια πράγματα, νομίζω όλα θα τρέχαν πολύ γρηγορότερα. Είχαμε την τύχη να είναι ο ΦΠΚΑ με το μέρος της Επιτροπής και να χρηματοδοτεί με μικρά ποσά τις επιμέρους δράσεις που ήταν πολύ γρηγορότερο από τον τρόπο των προγραμματικών συμβάσεων. Είχαμε το θέμα με το κτηματολόγιο και τη δήλωση των ιδιοκτητών για τα κτήματα εκεί όπου οι δικηγόροι παραιτήθηκαν ουσιαστικά από την δουλειά που είχαν να κάνουν γιατί διαμορφώνεται η συγκεκριμένη κατάσταση η οποία πλέον κεντρικά το Υπουργείο Οικονομικών μπορεί να δει πώς θέλει να αντιμετωπίσει πλέον ιδιοκτησιακά
το χώρο αυτό και πώς να τα αποκριθεί. Έχουμε εδώ κάποιες εξελίξεις και τι γίνεται με τους φερόμενους ιδιοκτήτες που είχαμε, μας λέτε, κάποιες εξελίξεις. Έχουμε κάτι... Η Επιτροπή κινείται πάνω στο χώρο με βασικά δεδομένα. Τα βασικά δεδομένα αυτά που έχουμε είναι καταρχήν για να τηρηθεί η νομιμότητα και να μπορέσει να αποκατασταθεί το οικοσύστημα, που ουσιαστικά λαμβάνονται προστατευτικά μέτρα. Δεδομένως το νησί για μας είναι ότι είναι μια δασική έκταση κηρυγμένη ανοδοσωτέα, δευόμενη περιοχή σε πολύ υψηλό καθεστώς προστασίας. Όλοι μας όμως οι ενέργειες και οι δράσεις έχουν πάντα στο μυαλό ότι αυτές οι εκτάσεις έχουν δηλωθεί στο κτηματολόγιο και έχουν περαστεί ως ιδιωτικές. Όλος ο φάκελος με όλα τα στοιχεία επιμέρους από την αρχή έγινε η διανομή αυτή σε τρεις ή τέσσερις πρώτους ιδιοκτήτες, όλα αυτά με συγκεκριμένο ιστορικό μεγάλο, με το φάκελο συνημμένα, με προτάσεις, έχουν πάει στο Υπουργείο Οικονομικών, στην αρμόδια Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας. Ουσιαστικά το Υπουργείο Οικονομικών, εφόσον το επιθυμεί, το συγκεκριμένο αυτό κρίσιμο, όχι μόνο περιβαλλοντικά αλλά και γεωπολιτικά όρο, πρέπει να αντιμετωπιστεί, αλλά μόνο με τον τρόπο που μπορεί το Υπουργείο Οικονομικών. Πλέον δεν αφορά αυτό ούτε την περιφέρεια, ούτε την αποκεντρωμένη, ούτε βέβαια την Επιτροπή για τη Χρυσή. Είναι κάτι το οποίο μας περιφέρει. Πώς είναι οι φερόμενοι ιδιοκτήτες αυτή τη στιγμή? Οι ιδιοκτήτες οι οποίοι έχουν δηλώσει στο κτηματολόγιο, από ό,τι μας έχουν ενημερώσει μόνο αριθμητικά, περβαίνουν τους 110. Μάλιστα, πολλοί ιδιοκτήτες φαίνεται να είναι φερόμενοι και εδώ έχουν γίνει και αγοραπολισίες, έχουν γίνει μεταβιβάσεις, έχουν γίνει... Μεταβιβάσεις, κατατμήσεις, έχει γίνει ένας πολύ μεγάλος ρυθμός δικαιοπραξιών ή άλλων πράξεων, οι οποίες μπορεί και να μην αμφισβητείται η νομιμότητά τους μέσα σε κάποια όρια, ας πούμε για παράδειγμα... Εμείς το δεδομένο που σύμφωνα με τον νόμο, σαφώς υπάρχουν ιδιωτικές δασικές εκτάσεις, οι οποίες δεν απαγορεύεται η κατάτμησή τους, η μεταβίβασή τους ουσιαστικά. Υπάρχουν κάποια θέσματα, υπάρχουν κάποια δεδομένα, τα οποία όλα ερευνώνται, όλα έχουν κατατεθεί και υποδειχθεί στο Υπουργείο Οικονομικών, γιατί οι ενέργειες είναι πλέον στο συγκεκριμένο Υπουργείο. Μάλιστα. Πρέπει λοιπόν να ξεκαθαρίσει αυτό το κομμάτι μας, λέτε. Τώρα είχε πάρθει μια απόφαση από την Επιτροπή να μην λειτουργήσει η Χρυσή όπως το γνωρίζουμε. Λειτουργήσε την προηγούμενη χρονιά με ένα νέο καθεστώς. Υπήρχαν παράπονα και αντίθετες απόψεις για αυτό το θέμα. Φέτος θα πάρθει νέα απόφαση, φαντάζομαι, η οποία θα είναι σε ποια κατεύθυνση? Να πω καταρχήν τα πολύ βασικά. Το θέμα των αντιδράσεων, των συγκρούσεων και των καταστάσεων που δημιουργήθηκαν είναι γνωστά, είναι γνωστά σε όλους. Ο καθένας με την νοημοσύνη του και με τη λογική του μπορεί να τα κρίνει και μπορεί να έχει ήδη άποψη έτσι κι αλλιώς. Ποια ήταν τα δεδομένα αρχήν της περασμένης χρονιάς? Τα δεδομένα ήταν ότι περίπου 24.000 κόσμο επισκέφτηκε το νησί από Ιούνιο μέχρι Οκτώβριο. 24.000? 24.000 αυτές που τουλάχιστον κατέγραψε το λιμεναρχείο. Και μπορεί και άλλος κόσμος να πήγε με άλλο τρόπο που δεν κατέγραψε, δεν δηλώθηκε στο λιμεναρχείο. Τα επίσημα στοιχεία που έδωσε το λιμεναρχείο από Ιούνιο μέχρι Οκτώβριο ήταν 24.000 επιβατών επισκέφτηκαν με το καθεστώς που υπήρχε το νησί. Σχόλια στο TripAdvisor όσοι μπήκαν και γιατί μίσον διθυραμβικά σχέση με το τι συμβαίνει εκεί και σε αντιθέσει με την προηγούμενη χρονιά τα φοβερά αρνητικά σχόλια ανθρώπων οι οποίοι επισκέφτηκαν το νησί και απογοητεύτηκαν από την κατάσταση που επικρατούσε σε αυτό, τόσο ως τόπος αναψυχής και ως οικοσύστημα. Αρχίζει και εμφανίζεται φυσική αναγέννηση στους κέντρους. Έχουμε να αποκαθίσταται σταδιακά μοθήνα, κάτι που φαίνεται έχει να κάνει με την ευρωστία με τον κέντρο. Θέλουμε λοιπόν να συμβαίνουν πράγματα τα οποία αυτή η ανάπαυλα, αυτή η αγανάπαυση για μία χρονιά, ο περιορισμός των επισκεπτών οι οποίοι μείνανε μόνο στο θαλάσσιο χώρο και στην ακτή, έδειξε ότι είχε αντίκτυπο πάνω στο νησί,
Δεν υπήρχαν καβάτσες, δεν παράκτηκαν νέα σκουπίδια, νέα υλικά. Λοιπόν, ότι αυτή η απόφαση, γιατί αυτή ήταν η απόφαση της αποκεντρωμένης μετά από εισήγηση της Επιτροπής, έδειξε ότι αυτά τα πράγματα που γίνανε ήταν μάλλον για καλό. Δεδομένα ποια είναι τώρα, τα δεδομένα που θα προκύψουν μετά την υποβολή των πρώτων στοιχείων της μελέτης φύλαξης και της μελέτης για τη φέρουσα ικανότητα, είναι αυτά που θα προτείνουν αυτές οι μελέτες. Δηλαδή, αν το μοντέλο φύλαξης είναι υλοποιήσιμο και η φέρουσα ικανότητα μπορεί απαραίτητα να τηρηθεί, δηλαδή, λέω Φερρυππίν, αν η φέρουσα ικανότητα λέει ότι μπορεί να φιλοξενηθούν στο νησί Μερισσίως 1000 άτομα, τα οποία θα διανύμονται με αυτόν τον τρόπο έτσι, υπάρχει φόρμουλα και ο τρόπος που αυτό το νούμερο θα είναι απόλυτο. Δεν θα έχει να κάνει ούτε με τα κόμιστρα των πλοίων, τα εισιτήρια των πλοίων δηλαδή, ούτε με τα τέλη που παίρνει ο Δήμος από τα εισιτήρια αυτά. Γιατί είναι ένα ερώτημα πώς θα μετρήσετε τους επισκέπτες, ακριβώς γιατί υπάρχουν τα πλοία που έχουν τα εισιτήρια, οπότε υπάρχει μία εικόνα. Υπάρχουν όμως και εκείνοι οι πολίτες που παίρνουν το σκάφος τους και πάνε μία βόλτα στο νησί. Αυτά μπορούν να μετρηθούν. Μπορούν να μετρηθούν γιατί υπάρχει ο τρόπος σήμερα στην κοινωνία της ψηφιακής τεχνολογίας. Αν κάποιος έχει επισκεφτεί στο εξωτερικό, γνωρίζοντας ότι δεν μπορεί να επισκεφτεί κανένα μνημείο, μουσείο, αν δεν κάνει μία κράτηση ουσιαστικά την θέση του, δεν είναι εισιτήριο, είναι κράτηση. Και ουσιαστικό σε όλο αυτό δεν είναι ο τρόπος, ο τρόπος υπάρχει. Το είναι η φύλαξη, είναι ο έλεγχος. Είναι αυτός ο οποίος θα έχει κάνει αυτή την κράτηση, θα έχει κατοχυρώσει τη θέση του για να μπορεί να υπάρξει στο νησί μέσα σε αυτόν τον αριθμό που θα προσδιοριστεί, να μπορεί να ελεγχθεί από έναν φύλακα. Γιατί αν δεν υπάρχει αυτός ο έλεγχος, τα άλλα απλά δεν ισχύουν και είναι μόνο στα χαρτιά. Άρα δεν αποκλείεται να επανέλθουμε στο περσινό καθεστώς και να λειτουργήσουμε όπως πέρσι. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι 24.000 κόσμος όταν δεχόμασταν τα προηγούμενα χρόνια πάρα πολλές χιλιάδες είναι ένα πλήγμα για την τοπική οικονομία της Ιεράπετρας σε διάφορους τομείς, είτε σε ό,τι έχει να κάνει την κίνηση, τα τουριστικά καταλήμματα κτλ. Σαφώς θέλουμε όλοι να προστατευτεί το νησί και να το έχουμε και για τις επόμενες γενιές, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι και το οικονομικό κομμάτι, η τοπική οικονομία επηρεάστηκε σημαντικά από όλη αυτή την εξέλιξη, γιατί... Αυτό είναι κατανοητό που λέτε πολύ θεωρητικά. Δηλαδή, ναι, και θέλω να δω αν μπορεί να συνυπάρξει, δηλαδή να συνυπάρχουν αυτά, δηλαδή να γίνονται παράλληλα εργασίες και να τρέχουν οι ενέργειες από την πλευρά της Επιτροπής και παράλληλα να υπάρχει μια επισκεψιμότητα στο νησί, έτσι όπως το γνωρίζαμε παλαιότερα, ίσως με κάποιους νέους όρους και κανόνες που θα τεθούν. Γι' αυτό το πράγμα ακριβώς μιλάμε. Γιατί αν δεν υπάρξουν κανόνες για να τεθούν, αυτή η λειτουργία του νησιού με τον τρόπο, τον πλέον ληστρικό και παραβατικό, είχε χρόνο λήξης για το νησί. Μετά δεν νομίζω ότι κάποιος επισκέπτης θα πλήρωνε αυτό το ποσό σε εισιτήριο για να πάει σε ένα νησί το οποίο απλά είχε άμμο. Παρέμενε στις παραλίες της Ιεράπετρας και πολύ καλά θα έμενε. Για μας, και θα έπρεπε να είναι έτσι για όλη την Κρήτη, αυτός ο προορισμός αρχικά είναι μια προστατευόμενη περιοχή. Κάτι το οποίο δεν μπορεί να αλλάξει. Δεν είναι μια υπέροχη παραλία, ένα τουριστικό θέατρο. Για να συνδυαστούν αυτά τα δύο, θα πρέπει το νησί να δέχεται πάντα τον τουρισμό που του πρέπει. Αριθμητικά και σε κανόνες. Αυτό ακριβώς προσπαθούμε να βρούμε. Δεν θέλουμε να αποκλειστεί το νησί από την επισκεψιμότητα και αυτό δεν έγινε καν την πρώτη χρονιά. Το νησί δεν έκλεισε, ακόμα και αν προωθούνταν και διαφημίζονταν με αυτόν τον τρόπο. Τα σχόλια, όχι βέβαια μετρητικά, αλλά θεωρητικά ήταν ότι αυτό δεν έβλεψε ούτε το τουριστικό προϊόν της Ιεράπετρας, ούτε τα ξενοδοχεία, ούτε τα καταλήμματα, ούτε τα. Δεν έκυψε κάποια διαφορά, δεν υπάρχουν αριθμητικά στοιχεία σε σχέση με αυτό το πράγμα. Όχι, αλλά αριθμητικά αντιλαμβάνεσαι ότι άλλο να έχω 50 και 100 χιλιάδες κόσμο όπως είχαμε τα προηγούμενα χρόνια και άλλο να έχω 24 χιλιάδες, φαίνεται στην καθημερινότητα, δηλαδή στα μικρά, σε αυτούς που θα ερχόντουσαν για ένα Σαββατοκύριακο στην Ιερά Πέτρα για να έρθουν να
μείνουν να περάσουν όμορφα δύο μέρες και ήταν και η Χρυσή μέσα στο πρόγραμμά τους. Να πάω να μείνω μια βραδιά στην Ιεράπετρα και την άλλη μέρα να πάω στο νησί, για παράδειγμα. Οι εκείνοι που έρχονταν αποκλειστικά για το νησί, οπότε υπήρχε μια κινητικότητα να ψωνίσω κάτι κτλ. Δεν ξέρω πώς μπορεί να καταγραφεί, αλλά φαντάζομαι ότι το αντιλαμβάνεται κανένας. Είναι όμως αυτό που λέω εγώ και είναι αυτό το δικό μου σας προσωπικό παράπονο, γιατί η Επιτροπή δεν έχει παράπονα και δεν τις πρέπει να έχει, αλλά το δικό μου προσωπικό παράπονο σε σχέση με τη Χρυσή, με την Ιεράπετρα, την αντιμετώπιση αυτού του διαμαντιού εκεί, με αυτόν τον τρόπο, εν αντιθέσει με τα Χανιά. Αυτά λοιπόν ακριβώς που λέτε, ότι η Χρυσή είναι ένας τέτοιος χώρος που προσοδοφόρος για όλη την Ιεράπετρα, το οποίο θα έπρεπε να ήταν ένα αηφόρο στολίδι που θα διατηρούν, θα έπρεπε η ίδια τοπική κοινωνία να έχει απαιτήσει να διασφαλιστούν όλα αυτά, θα βοηθήσουν τη βιωσιμότητα του τουρισμού και την αηφορία του οικοσυστήματος. Εάν χρειαστεί τώρα να έχουμε τρεις φύλακες, για παράδειγμα, υπάρχει ετοιμότητα και διάθεση από το Υπουργείο, από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να γίνουν οι προσλήψεις άμεσα αυτές? Ο ΦΠΚΑ είχε κάνει πρόσκληση για φύλακες και πέρσι. Και νομίζω δεν υπήρχε ανταπόκριση. Δεν υπήρχε. Τη δεύτερη φορά είχε ένας άνθρωπος ο οποίος έβαλε. Να κινηθούμε βάσει αυτών που έχουμε διαφορετικά. Οι φύλακες, πέρα από τη δασική υπηρεσία, τις δυνατότητές της, μπορεί να γίνουν μόνο με αυτόν τον τρόπο. Σε αυτή την κατεύθυνση θα έπρεπε να συνδράμει, να δει πώς θα μπορούσε να βοηθήσει την κατεύθυνση αυτή ο Δήμος. Έχοντας φύλακες για άλλους τόπους και για άλλους χώρους, να μπορεί να συνεργαστεί. Τι πράγματα δεν μπορούν να γυρίσουν στο ελθόν με τον τρόπο που γίνονταν, και σαφώς δεν μπορούμε να πάμε SAE, δεν μπορούμε να πάμε διαχρονικά σε μια κατάσταση η οποία θα λέει ένας αυστηρός περιορισμός, γιατί ναι, πραγματικά πρέπει να συμβαίνουν πράγματα πάνω. Για να γιατί θέλουμε και έναν χώρο φύλαξης, για παράδειγμα, έναν χώρο για να στεγαστούν οι άνθρωποι αυτοί, να έχουν κάποια βάση. Να παραμείνουν κάποια άνθρωποι βάση. Που θα μετακινούνται, ναι, βέβαια, πρέπει να έχουν υποδομή. Άρα τρέχουμε σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή ένα-ένα περιμένουμε να δούμε θα έρθουν. Θα πρέπει μάλλον να μιλήσετε με αυτό που θα παραδώσει ο μελετητής. Ο μελετητής κινείται βάσει των δεδομένων στοιχείων, των προβλημάτων και των συνθήκων που υπάρχουν. Γνωρίζει ότι στην πρόσκληση τα φύλακες δεν υπήρξε ενδιαφέρον. Γνωρίζει ότι υπάρχει ιδιωτικό καθεστώς και δεν μπορεί να υπάρξει κάποια υποδομή ή αυτές που σήμερα βρίσκονται πάνω στο νησί, κάποια φυλάκια, γιατί αμφισβητείται καθεστώς των εκτάσεων. Τα γνωρίζει αυτά. Το βάσει αυτών των συνθήκων, αυτών των παραγόντων, θα φτιάξει τη μελέτη και θα παραδώσει. Διαφορετικά θα μπορούσαμε να την κάνουμε και οποιοδήποτε άλλο από εμά. Δεν είναι αυτό εφικτό. Όλα αυτά τα λαμβάνει υπόψη η μελέτη, η οποία προτείνει τον κατάλληλο τόπο που μπορεί να εφαρμοστεί στο συγκεκριμένο χώρο. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι τέλος του Φλεβάρι, που θα έχετε αυτές τις δύο μελέτες, τις φέρουσες ικανότητες και τις φύλαξεις, θα έχουμε πολλά νεότερα να πούμε και να πάρθουν και αποφάσεις. Ναι. Η υγεία είναι προϋποθέσεις αυτά για να κινηθούμε σε συνέχεια. Πέρυσι, επειδή δεν υπήρχε τίποτα από όλα αυτά, μπορούσε να εκδοθεί απόφαση περιοριστικής επισκεψιμότητας. Τώρα φέτος περιμένουμε να κινηθούμε με βάση τα στοιχεία που θα δώσουν οι μελέτες. Ωραία. Περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις. Είσαστε ανοιχτοί πάντως με κάποιους όρους να ανοίξει. Δεν έκλεισε όπως είπατε πριν, έτσι, αλλά να επανέλθουμε σε ένα προγενέστερο καθεστώς με κάποιους όρους και προϋποθέσεις και με ένα νέο καθεστώς. Ένα ορθολογικό, αηφόρο καθεστώς, το οποίο θα φέρνει τον κατάλληλο τουρισμό σε μια προστατευόμενη περιοχή. Μάλιστα. Και με ένα στο πολύ σημαντικό που μας είπατε, τη φυσική αναγέννηση του νησιού. Έτσι, αποκαθίσατε, μας είπατε, και οι αμμοθήνες. Βλέπετε ότι αυτή η ανάπαυλα έφερε αποτέλεσμα και αυτό είναι πολύ θετικό για το ίδιο το νησί, γιατί όλοι, δεν πιστεύω να διαφωνεί κανείς αυτό, ότι θέλουμε να προστατευτεί το νησί για να μπορούμε να το απολαμβάνουμε και φυσικά και όχι μόνο και οικονομικά, έτσι, και να το απολαμβάνει και ο κόσμος, να το επισκέπτεται και να το χαίρεται. Σε κάθε περίπτωση ο οικότοπος του κέντρου πάνω στο νησί θα μείνει εκτός επισκεψιμότητας για το επόμενο χρόνο τουλάχιστον. Η ίδια αυτά τα συμβολικά όρια έχουν πει κάποιοι πάσταλοι σκηνή, που είναι συμβολικό όριο αυτό, έτσι. Έχουν μπει και έχουν οριοθετήσει την παραλία με τον οικότοπο. Ο οικότοπος αυτός, το οικοσύστημα δηλαδή των αμμοθυνών με το κέντρο, θα πρέπει να παραμείνουν εκτός οπωπατήματος επισκεψιμότητας τουλάχιστον για το επόμενο καλοκαίρι. Θεωρητικά είναι σαν να κάναμε μια τρύπα στο νερό. Πραγματικά όμως και από τους λίγους μήνες που έμεινε η κατάσταση όσο έχει,
φάνηκε αρκετά μεγάλη διαφορά, γιατί έχει αρχίσει και αποκαθίσταται οι αμμοθύνες, που ήταν πολύ καταστραμμένες. Ωραία, έχει ενδιαφέρον να δούμε και από τι καταστρέφεται το κέντρο δάσους, αν υπάρχει κάποιο έντομο, αν υπάρχει κάτι άλλο που το καταστρέφει. Και περιμένουμε και από το ΜΑΙΧ λοιπόν, που παρακολουθεί το οικοσύστημα, να δούμε τα δικά του αποτελέσματα. Δεν έχω κάτι άλλο να ρωτήσω περί νησιού, εκτός αν θέλετε να μας πείτε κάποια άλλη εξέλιξη που ενδεχομένως υπάρχει. Όχι, νομίζω ότι μίλησα αρκετά, γιατί πάλι είμαστε σε καθεστώς ότι κάνουμε πράγματα, αλλά περιμένουμε να έχουμε αποτελέσματα από μερικές πολύ σημαντικές μελέτες σύντομα, για να δούμε πώς θα κινηθούμε το χρόνο. Ωραία, πάμε λίγο και στο θέμα των εργατών γης, που απασχολεί ιδιαίτερα τις αγροτικές περιοχές. Σε κάποιες περιπτώσεις καλλιεργήθηκαν λιγότερα στρέμματα φέτος, κάποιοι άλλοι δεν καλλιέργησαν καν. Υπάρχουν πολύ αυξημένα μεροκάματα και ο ένας ψάχνει τον εργάτη του άλλου για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις αγροτικές εργασίες. Τι γίνεται εδώ, έχουμε κάποια εξέλιξη και ποιες κινήσεις έχουν γίνει από την πλευρά σας? Ναι. Οι μετακλήσεις δεν έληξαν, αλλά συνεχίζουν να υφίστανται μέχρι, αν δεν κάνω λάθος, τέλος Μαΐου, τέλος Ιουνίου. Δηλαδή κάποιος μπορεί να έρθει και να επιθεί τη μετάκληση ενός υπηκόου από εκτός χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης και για το επόμενο χρονικό, και το επόμενο χρονικό διάστημα, και όχι μόνο για την κρίσιμη περίοδο πριν της τελειοσυλλογής. Και η κοινή υπουργική απόφαση, η οποία εκδίδεται από το Υπουργείο Μεταναστευτικής, ουσιαστικά που ορίζει αριθμό που επιτρέπεται να έρθουν άνθρωποι, δεν έχει εκδοθεί ακόμα. Συνήθως βγαίνει το Μάρτιο. Σε κάθε περίπτωση όμως συνεχίζουν με λιγότερη ένταση έρχονται άνθρωποι και να ζητάνε τη μετάκληση εργατών γης από το εξωτερικό. Υπάρχει καθυστέρηση σε όλο αυτό, υπάρχει έτσι μια γραφειοκρατία, υπάρχουν δυσκολίες, ο κόσμος δεν ξέρει, πώς το βλέπετε? Υπάρχει έτσι και με τις πρεσβείες ένα θέμα, το πώς χειρίζονται την όλη κατάσταση? Είναι διπλό το ζήτημα καταρχήν, είναι διπλό το ζήτημα. Επειδή είναι εποχική η αγροτική παραγωγή και η αγροτική οικονομία, βασικά είναι εποχική στην Κρήτη, δεν έχουμε δηλαδή το εσείς περισσότερο εκεί, αλλά βλέπουμε ότι πολύ συχνά οι ανάγκες σε εργάτες γης είναι για εποχικότητα, το οποίο δεν καλύπτεται με τις μετακλήσεις. Η εποχική εργασία είναι ένα άλλο καθεστώς. Μετακλήσεις λοιπόν συνήθως γίνονται οι αιτήσεις την τελευταία στιγμή. Δηλαδή οι σύλλογοι και οι αγρότες, οι άνθρωποι αιτούνταν για τις μετακλήσεις, περιμένοντας ότι εντός ενός μήνα θα έχουν κλείσει αυτές οι διαδικασίες και θα έχουν έρθει αυτοί οι άνθρωποι εδώ. Το οποίο είναι αδύνατο όταν φεύγουν και αυτά τα χαρτιά πηγαίνουν σε πρεσβείες όπως στο Μπαγκλαντές και στο Πακιστάν, θα πρέπει να ελεγχθούν για να έρθουν. Κάποιος αντιλαμβάνεται ότι αυτό είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Οι μετακλήσεις, η έννοια των μετακλήσεων όταν έγινε κυρίως ήταν για χώρες στις οποίες μοιραζόμαστε κοινά σύνορα. Θα ήταν κάτι πιο εύκολο. Μετακλήσεις για τέτοιες χώρες είναι κάτι πολύ χρονοβόρο, πολύ πιο δύσκολο. Έχουμε και έλλειψη προσωπικού στις υπηρεσίες που δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο την όλη αυτή η κατάσταση. Οι υπηρεσίες σε όλο το δημόσιο τομέα είναι κατάφορα υποστηλεχομένες. Μιλάμε για πλέον από 10 χρόνια όπου δεν γίνεται ούτε μία πρόσληψη, ενώ φεύγει κανονικά προσωπικό με συνταξιοδοτήσεις. Τώρα είμαστε όλοι, όχι μόνο εμείς, οι Δήμοι, οι περιφέρειες, οι αποκεντρωμένες, κεντρικό κράτος, οι πρεσβείες, είμαστε σε καθεστώτα που υπολειτουργούμε πολλές φορές. Το όμως έχει να κάνει ότι κάθε περίπτωση είναι κάτι το οποίο σαν διαδικασία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πρέπει να φύγει από εδώ με πρώτο έλεγχο φακέλου και να πάει πολύ μακριά σε μια πρεσβεία η οποία έχει όχι μόνο τις μετακλήσεις αλλά ένα μεγάλο αριθμό άλλο πράξεων να κάνει η χώρα εκεί που βρίσκεται. Συνήθως στις χώρες αυτές μια πρεσβεία μπορεί να εξυπηρετεί και το διπλανό κράτος. Οπότε είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πάρα πολύ χρονοβόρο. Είναι πολύ χρονοβόρο. Με αποτέλεσμα αιτήσεις οι οποίες γίνονταν από το καλοκαίρι και μετά, και οι άνθρωποι έβλεπαν ότι δεν θα μπορούσαν να έχουν τους ανθρώπους αυτούς για την αλληλοσυλλογή, δημιουργήθηκε ένας εκνευρισμός, ένας πανικός, ο οποίος αν διατηρηθεί από το ίδιο μοντέλο και στις δύο κατευθύνσεις, δεν ξέρω πώς θα λυθεί και του χρόνου, γιατί πάει ακριβώς
Η ίδια κατάσταση. Ναι. Και πρέπει να προλάβουμε. Τώρα μάθαμε, την πατήσαμε εντός και εκτός εισαγωγικών, με τις όποιες συνέπειες, αλλά του χρόνου τουλάχιστον θα υπάρχει ετοιμότητα γι' αυτό, γιατί κάτι πρέπει να γίνει. Πρέπει δηλαδή και σε κεντρικό επίπεδο να πάρθουν αποφάσεις, να τρέξουν οι διαδικασίες ή να βρεθούν άλλες διαδικασίες που να απαιτούν τόση γραφειοκρατία. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορούμε να πάμε. Μπορούμε να πάμε σε ακραία καθεστώτα. Αυτό που λέει ότι έχουμε με μια διαδικασία η οποία τρέχει με ένα πλήρως γραφειοκρατικό τρόπο, οπότε μπορεί να πάρει πολλούς μήνες να ευοδοθεί. Είναι κάτι το οποίο δεν λειτουργεί έτσι κι αλλιώς, οπότε πρέπει να γίνει κάτι διαφορετικό. Αλλά δεν μπορούμε να πάμε ούτε στην άλλη κατεύθυνση, ότι άνθρωπος ο οποίος έχει ανάγκη να προσφέρει εργασία αιτείται, και με το που αιτηθεί αμέσως πρέπει αυτός που αιτείται να μπαίνει ελεύθερα στη χώρα. Μετά αυτό είναι κάτι που καταλαβαίνετε πόσο επικίνδυνο και πόσο σοβαρό. Ενδεχομένως οι ίδιοι εργαζόμενοι, ήδη αυτοί που εργάζονται, να πρέπει να διευκολυνθούν για να παραμείνουν και να μην φύγουν, να χρειαστεί να φύγουν, να ξανάρθουν και να γίνεται όλο αυτό. Φαντάζομαι ότι θα το δείτε. Υπάρχουν διαδικασίες, τις οποίες σε κάθε περίπτωση όλοι, ίσως είναι και ένα χαρακτηριστικό του Έλληνα, τις σκεφτόμαστε ακριβώς τον χρόνο που τις θέλουμε. Δηλαδή, συνήθως όλοι δεν κάνουμε ενέργειες όταν πρέπει να προετοιμαστούμε, δηλαδή τα έχουμε όλα αυτά νωρίτερα. Υπάρχουν διαδικασίες. Εντάξει, αγροτικοί συλλογοί βέβαια φώναζαν από τον περασμένο Μάη για όλο αυτό. Υπάρχουν διαδικασίες για τους παράνομους οι οποίοι βρίσκονται εδώ πέρα έξω από κάθε καθεστώς. Δεν είναι μόνο μετακλήσεις. Υπάρχουν πολλές διαδικασίες τις οποίες γι' αυτό κάποια στιγμή η Διεύθυνση Ολοδαπών και Μετανάστευση δική μου εδώ είχε έρθει προς ενημέρωση στην Ιερά Πέτρα στους συλλόγους, στους αγρότες. Δεν υπάρχει μόνο μία διαδικασία. Υπάρχουν άλλες διαδικασίες και πολύ πιο σύντομες και εύκολες. Αφορούν τους παράνομους μετανάστες, αυτοί δηλαδή που ήρθαν παράνομα, μείνανε μέσα στη χώρα, δεν είναι απαιτητό να ξαναβγούν και να ξαναμπούν. Υπάρχουν διαδικασίες οι οποίες βέβαια είναι προσδιορισμένου χρόνου. Υπάρχουν. Καλό θα ήταν όσοι ενδιαφέρονται και κυρίως όταν είναι συλλογικότητες αυτές, ενημερώνονται αρμοδίως από τις υπηρεσίες και για όλες τις διαδικασίες που μπορούν να διευκολυθούν. Σε κάθε περίπτωση, γιατί είναι διαγνωσμένη η κατάσταση του δημοσίου, τουλάχιστον να ξεκινάμε νωρίς. Ωραία. Μετά το καλοκαίρι. Mm-hmm, μάλιστα. Ενημέρωση λοιπόν και γρήγορες έτσι, και άμεση κινητικότητα από την πλευρά και των παραγωγών ή των συλλόγων που θέλουν να έχουν εργάτες γης. Δεν έχω να ρωτήσω κάτι άλλο. Αν θέλετε να μας πείτε κάτι σύντομα για το θέμα των κατεδαφίσεων με το παραλιακό μέτωπο εδώ της Ιεράπετρας, κάτι νεότερο έχουμε? Οι κατεδαφίσεις είναι στον Αιγιαλό και στην παραλία. Είναι με αναστολή εκτέλεσης. Είναι 2 χρόνια που δεν γίνονται. Έχει σταματήσει από Μάρτη του 2021 σε αναστολή εκτέλεσης ουσιαστικά. Θεωρώ ότι η τεκμηρίωση και η αιτιολόγηση ήταν βάση της εθνικής οικονομίας του τουρισμού, γιατί όπως έχω πει ξανά, δεν υπάρχει δυνατότητα νομιμοποίησης βάσει συντάγματος στο Αιγιαλό και στην παραλία. Είναι καταπατήσεις, ήσονται σε αναστολή εκτέλεσης, οπότε για μας είναι ένα καθήκον και μια ευθύνη που δεν την έχουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας. Ελπίζω να τα πούμε και πάλι σύντομα και προς το τέλος του Φλεβάρη λοιπόν να συζητήσουμε ξανά τα νεότερα που θα υπάρχουν από τις μελέτες που περιμένουμε για το νησί, που είναι ένα κέριο θέμα. Καλή συνέχεια να ευχηθούμε, καλή δύναμη και στα καθήκοντά σας και ό,τι καλύτερο και μια καλή συνεργασία. Ευχαριστώ για όλα. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, κύριε Κοζεράκη. Καλή σας μέρα. Γεια σας.